δουλειά. Και όταν μου έγινε η πρόταση, κατευθείαν γύρισα πίσω για να κάνω αυτή τη δουλειά με τον Χρήστο. Κάτσε ρε κοριτσάρα μου, στο Hollywood θα δοκίμαζες? Βέβαια. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Ούτε υπαίνει νομίζω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπεις υπάρχει μια τάση στα παιδιά και από Ελλάδα και από Κύπρο να κάνουν ένα ταξίδι, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις, να βρουν ένα κονέ. Να το έκανες? Βέβαια. Εννοείται. Τα αφήνεις στην Κύπρο? Βέβαια. Μάσο, μπαμπάσο. Δεν την αφήνεις για πάντα. Γιατί άμα φύγεις και γίνεις αστέρι του Hollywood. Εντάξει, αυτά είναι συναισθηματικοί εκβιασμοί. Για διακοπές. Εγώ με την οικογένειά μου τα έχουμε λύσει αυτά. Δεν σου λέει η μαμά σου, πού θα πας ρε παιδί μου να με αφήσεις? Εντάξει μωρέ, η μαμά εννοείται ότι πάντα στεναχωριέται, αλλά σου λέει να κάνεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Τι ωραίο έτσι. Οι γονείς σου ήταν ποτέ αποτρεπτικοί στο να γίνεις ηθοποιός? Όταν ήμουν παιδί στην αρχή. Ναι. Γιατί όλη αυτή την ανασφάλεια τη γνώριζαν, φαντάζομαι, και θέλαν κάτι σίγουρο. Κάτι να είσαι... Και για οικονομικούς λόγους ο πατέρας μου και για αυτή την ανασφάλεια που ήξεραν, χωρίς να έχουν καμία σχέση με το χώρο, ότι υπάρχει στο χώρο. Και μου έκανε πάρα πολύ έξυπνη, γιατί δεν πας κάτι άλλο. Λες και η ηθοποιή είναι χαζή. Τέλεια! Η ηθοποιή, ξέρεις, είναι χαζή, δεν χρειάζεται να έχουν μυαλό. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Το κάτι άλλο που σου έλεγε, τι ήταν δηλαδή, τι θα ήθελε? Ψυχολόγος. Θα σου τέριαζε. Και δικηγόρος. Τα δύο στριάζουν. Ναι. Έχεις και το στυλ του δικηγόρου. Άσε που πιστεύω ότι έτσι και κάνει ρόλο δικηγορίστικο. Όχι. Έτσι και έχει το στυλ δικηγορίνας. Ναι. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Ηθοποιώ σίγουρα. Ηθοποιώ, φαντάζομαι. Και εγώ, ναι. Και εμείς εκεί σε. Δεν σκέφτηκες ποτέ με δυσκολίες, με αυτά, αστοχίες να πεις ένα αντίο και να πεις να κάνω κάτι άλλο, παιδί μου? Όχι. Όχι. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Εντάξει, ταλεντάρα, δεν το λέω εγώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η Πέννη σε κάτι. Έχει συνυπάρξει πάνω στη σκηνή με αυτά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ιερά τέρατα, α πούμε, Μπεμπεδέλη. Η Σαντορινέου. Έχει συνυπάρξει. Έχω συνυπάρξει τηλεοπτικά μια ολοκλήρη σεζόν με την κυρία Μπεμπεδέλη και εκεί είναι σχολή από μόνη τη. Δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ θεατρικά. Όμως τους εκτιμώ βαθύτατα που τους γνώρισα στα πρώτα μου στάδια και εμπνεύστηκα από αυτούς. Κάτσε ρε εσύ, Μπένι. Από την ταπεινότητα και το ζήλο με τον οποίο δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς σου γνωρίσαμε εδώ αρκετές φορές. Ναι. Και φεύγανε και λέγαμε ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν η Μπεμπεδέλη να έχει αυτή τη σεμνότητα έτσι, και να σου λέει παιδιά. Κάθε φορά που βγαίνω μετά από τόσα χρόνια τρέμω στην πρεμιέρα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Και έρχεται ας πούμε ένα κοριτσάκι καλοπροαίρετα και σου λέει, όχι εντάξει δεν νιώθω κανένα τράκα. Και λέει Μπεμπεδέλη, κάθε φορά τρέμουν τα πόδια μου στην πρεμιέρα. Είναι μια νέα δοκιμασία. Ακριβώς. Εσένα τρέμουν. Τρέμουνε. Δηλαδή τώρα έχεις κάνει τους συμπέθερους. Και παλιά, τώρα που θα βγεις πρεμιέρα θα τρέμω. Αρχικά κάνω άλλο ρόλο τώρα, αλλά δεν είναι μόνο η πρεμιέρα. Είναι κάθε φορά πρωτού ξεκινήσει η παράσταση. Ναι. Κάθε φορά. Είναι μια νέα πρόταση που κάνεις. Στεγνώνει το στόμα σου, υδρώνεις, ξαφνικά σου θες να πας τουαλέτα. Είναι κάθε φορά όλα τα συμπτώματα του άγχους. Σου έχει τύχει αυτό το να μην. Κόλλημα, να μην μπορείς να πεις κουβέντα, να έχεις ξεχάσει και τα λόγια Παναγία, σου. Στην μία φορά το 2012 μου συνέβη και πάνω στη σκηνή. Ναι, και εκεί πέρα τι κάνεις εκεί πέρα. Τι κάνεις, σε σώζει ο συνάδελφος. Αν σε σώσει. Είμαστε ομάδα, παίζουμε μπάλα. Το καταλαβαίνει ο συνάδελφος και με κάποιο έξυπνο τρόπο θα σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις. Αν σε σώσει, βέβαια. Αν έχεις έξυπνο συνάδελφο. Αυτό. Όπως έλεγε και η μαμά. Ναι. Αν έχεις έξυπνο συνάδελφο. Παλιά ήταν με υποβολέα το θέατρο, ε. Ναι, αυτό ναι, στις μεγάλες παραγωγές υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί. Υπάρχει, ε? Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον θεατρικό οργανισμό. Παλιά θυμάστε πώς ήταν η σκηνή. Ναι. Είχε ένα εξοπλισμό και ήταν από κάτω αυτός. Έμα, όταν έχεις ιταλική σκηνή, μπορούν να συμβούν και αυτά. Ιταλική. Έχεις και αυτό το ταπεραμέντο. Άσε που σε έχω και για Ιταλίδα. Θα μπορούσα. Εγώ πιστεύω να κάνω ένα τεστ DNA. Κάτι ρίζες θα έχω και από εκεί. Να κάνω ένα τεστ DNA. Να δεις πώς πάει. Να δω από πού είναι οι ρίζες. Ηθοποιός θα ήσουν σίγουρα μετά από 10 χρόνια. Θα ήθελες να κάνεις να δημιουργήσεις την οικογένειά σου, φαντάζεσαι να είσαι έτσι με παιδιά, σε έναν κήπο. Παιδιά, ναι, θέλω σίγουρα. Πολλά παιδιά, σίγουρα. Πόσα παιδιά. 7, 8, ένα. Ένα και καλό. Έτσι έλεγα κι εγώ ένα, αλλά μετά θες δεύτερο, θες τρίτο, θες τέτοιο, γιατί είναι υπέροχο πράγμα τα παιδιά. Πάρα πολύ κάπου ωραίο. Σταματάς για τα μετά. Ναι, σταματάς κάπου. Φορά εσύ, νομίζω 15. Ότι θα γινώσουν και πάρα πολύ καλή μαμά. Και ξέρεις από ότι το έχω δει, πώς έρχονται τα παιδιά δίπλα σου. Έχεις ένα πράγμα που τραβάς τα παιδιά.
Έχεις κάνει παιδικό, πριν μου απαντήσεις αυτό. Έχω κάνει θεατρικά εργαστήρια για παιδάκια, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Πρέπει να σας πω για τον Κωνσταντίνο. Είναι εξαιρετικός. Ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, τρίτη τάξη του δημοτικού. Δεν είναι σωστό ποτέ να απευθύνεσαι στα παιδιά με το εσύ ή έλα και αυτά. Πρέπει να απευθύνεσαι με το όνομά σου. Όταν είναι πάρα πολλά τα παιδιά και τα πρώτα μαθήματα, φοράνε όλοι καρτελάκια με το όνομά τους. Αυτός ο μικρός με κατασυμπάθησε. Αρνεί το να βάλει το ταμπελάκι του. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, βάλει το ταμπελάκι σου. Αφού με ξέρεις. Ναι, δεν γίνεται. Όλα τα παιδάκια το φοράνε. Πρέπει να το βάλεις. Όχι, αφού με ξέρεις. Κωνσταντίνο, σε παρακαλώ. Είδες, με ξέρεις, πανέξυπνος. Και μετά, παιδιά, σε όλο το μάθημα με κρατούσε από το πόδι και πήγαινε όπου πήγαινε. Νομίζω σε ερωτεύτηκε ο Κωνσταντίνος. Σ' αρέσει να ασχολείσαι με τα παιδιά όμως, Είναι αναζωογονητικό, δεν είναι. Ναι. Η αθωότητά του, ο αφορμητισμός. Με τα μεγάλα παιδιά. Παιδιά δεν υπάρχει. Και τα μεγάλα παιδιά. Φέτος, τα τελευταία δύο χρόνια κάνω θεατρικό εργαστήριο ενηλίκων. Εκεί να δεις. Τα πιο μεγάλα παιδιά. Πόσο ωραία. Για ποια παιδιά, λες. Βοήθησέ με λίγο. Είχε μεγάλα, πιο μεγάλα παιδιά. Και τα πολύ μεγάλα παιδιά. Όχι πολύ μεγάλα. Αχ, θα μ' ακούτε. Και τα πιο μεγάλα παιδιά από μένα. Κατάλαβες τώρα που το πάμε. Έτσι. Παιδιά, όχι το πάμε, το πάει. Εγώ το πήγα. Εγώ ρώτησα κατευθείαν με ποιον θα πάω διακοπές. Είσαι αθώα. Εγώ ναι. Στα μεγάλα παιδιά, έξω ξέρεις τα μεγάλα παιδιά. Εγώ είπα κατευθείαν με ποιον θα πάω. Ναι, δόξα σου ο Θεός. Πενή, είσαι απίστευτη. Πενή, μισό λεπτό. Σας είπα εγώ ότι είναι τέλειο να έχουμε την Πενή την Δευτέρα. Δεν είσαι άτομο που είσαι λίγο, ξέρεις, απόμακρο. Τη βλέπεις για απόμακρο. Όχι, μισό λεπτό. Όταν έρθει και με φλερτάρει κάποιος, βάζω όρια. Καλά, σίγουρα. Βέβαια, αλλά θεωρώ ότι είναι υγεία το φλερτ. Δεν τρομάζεις τον κόσμο. Όχι, δεν θα τους τρομάξω, ούτε και θα τους αφήσω... Περιθώρια. Όλα τα περιθώρια, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θεωρώ ότι το φλερτ είναι υγεία. Mm-hmm. Και σε αναζωογονεί, σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Βέβαια, δεν το σωστό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φλερτ. Το φλερτ. Πολύ ωραίο. Είναι. Θέλω να μου πεις, κλείνοντας ξανά, για τους συμπέθερους από τον Buckingham, γιατί εγώ θα έρθω. Θέλω να πω κάτι 9. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η δουλειά είναι με τη στήριξη από το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, παιδιά. Γι' αυτό και σε όλες μας τις παραστάσεις θα υπάρχουν δειγματολήπτες από το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Είναι ανώδυνη η διαδικασία. Λίγο σάλιο είναι. Είναι λίγο σάλιο. Μια στιγμή. Νομίζω από το μάγουλο και από τη γλώσσα. Καθαρά ανώδυνη και μπαίνετε στο αρχείο σε περίπτωση που κάποιος συνάνθρωπός μας δεν μπορεί πια να διασωθεί από την ιατρική, να διασωθεί από εμάς, να δώσουμε μυελό των οστών και να του σώσουμε τη ζωή. Μπαίνουν σε ένα αρχείο δοτών έτσι και μετά ψάχνουν ακριβώς, να βρουν και σε καλούν. Και πολλές φορές έχουν σωθεί άνθρωποι. Καλά, ακριβώς, έχουν σωθεί άνθρωποι. Πόσο σημαντική είναι αυτή η κίνηση που κάνετε, εσύ, Πέννη, πραγματικά. Επειδή εγώ το συζήτησα έτσι, γνώριζα ότι θα βρίσκεται εκεί πέρα το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Ειλικρινά, είναι από τις πιο ωραίες κινήσεις που έχω ακούσει ότι μπορούν να γίνουν μέσα σε μια πολιτιστική δραστηριότητα. Το έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος. Πάρα και πολύ. Την πρώτη χρονιά, γι' αυτό και φέτος θα έχουμε περισσότερους σταθμούς, για να μην δημιουργείται και ουρά και να κουράζεται ο κόσμος. Στο συγκεκριμένο. Πρεμιέρα πότε, πρεμιέρα Δάλι. 9 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 9 και 10 θα είμαστε στο Δάλι. Μετά μπείτε στη Sold Out Tickets να κλείσετε τα εισιτήριά σας ή στο 7018. Το 10. 7.019.10. 18 ή 19 τελικά. Νομίζω 19. Ή 18 ή 19. Πάρτε και στα δύο. Δοκιμάστε και στα να δύο. Σε ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να έρχονται ώρα προσέλευσης λίγο νωρίτερα για το Καραϊσκάκι και όχι την ώρα που θα έρχονται έτσι κανονικά. Έτσι κι αλλιώς δεν ξεκινάει έτσι η παράσταση. Αλλιώς, ναι. 8.30 και ξεκινάμε 8.30. Ελάτε από τις 8 και 4 να τα προλάβετε όλα. Οπότε να προλάβουμε να κάνουμε. Να συνείδηση μια δύναμη. Είσαι κορυφαία. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή επιτυχία και σε αυτή. Ευχαριστούμε. Συμπέθερη από τον Buckingham. Λοιπόν.